Μιλάμε για τον Δήμαρχο της Θέρμης, τον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Δεγόρα, και σε εσάς και στους ακροατές σας, τους φιλάθλους. Πόσα χρόνια είστε δήμαρχος εκεί, στη Θέρμη? Δήμαρχος δεν είμαι πολλά. Πώς είμαι πολλά. Πόσα? 25. Αλλά είμαι στη διοίκηση του Δήμου, στη διοίκηση του Δήμου από το 1982. Εκλεγόμενος συνεχώς. Να σας πω κάτι, είναι απορία από μικρό παιδί που λέει ο λόγος. Δεν έχετε κουραστεί? Να πείτε, ρε παιδί μου, να ησυχάσω κάποια στιγμή. Γιατί έχετε πολύ πίεση. Πολύ πίεση, κάθε μέρα. Κοιτάξτε. Ναι. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο και τα προβλήματά της, παρά το ότι ο ρόλος της έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία 20-25 χρόνια αρκετά. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι δεν είναι όπως ήταν. Έχουμε πολλές περισσότερες αρμοδιότητες και έχουμε και δυνατότητα παρέμβασης σε πολλά τοπικά ζητήματα. Ναι. Όμως οικονομικά οι Δήμοι δεν έχουν αποκτήσει αυτοδυναμία και δυστυχώς παίρνονται αποφάσεις, παρά το ότι πρέπει οι τοπικές αποφάσεις να παίρνονται από τους Δήμους, παίρνονται αποφάσεις από την κεντρική κυβέρνηση και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόσουμε. Πολλά παραδείγματα μπορώ να σας αναφέρω, πάμπολα, τα οποία βλάπτουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αλλά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε γιατί δυστυχώς δεν έχει θεσμοθετηθεί αυτό. Μας κουράζει αυτό, η αλήθεια. Αλλά εμείς που είμαστε αυτοδιοικητικοί, έχουμε το ζούμε καθημερινά. Αισθανόμαστε τη χαρά της δημιουργίας. Ξέρετε τι ικανοποίηση και τι χαρά σου δίνει η εικόνα κάποιου έργου ή κάποιες παρέμβασης που έχεις ολοκληρώσει? Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Αυτό είναι η αμοιβή. Για τον αυτοδιοικητικό η μεγαλύτερη αμοιβή. Και αυτό σου δίνει χαρά και κουράγιο για να συνεχίζεις. Έτσι παίρνουμε κουράγιο και συνεχίζουμε. Εντάξει, αυτή είναι η απάντηση. Αλήθεια, το καταλαβαίνω. Η χαρά της δημιουργίας. Το καταλαβαίνω και μπορώ να σας καταλάβω. Για το αποτέλεσμα εννοώ. Βέβαια, τώρα να πω. Δεν πειράζει που είμαστε στον αέρα, σαν να είμαστε μεταξύ μας, ότι ο Δήμος Θέρμης τα τελευταία χρόνια είναι από τους πιο μοδάτους, από τους πιο in Δήμους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλοί επιλέγουν το Δήμο σας για να έρθουν να μείνουν. Κάνω μια διαφοροποίηση σε αυτό που γενικευμένα αναφέρατε. Ναι. Επιλέγουν κυρίως τη Θέρμη όμως, η οποία είναι στα 6-7 χιλιόμετρα από την πόλη. Ναι. Και η πρόσβαση είναι σε 5 λεπτά για να μπει στην πόλη. Αχα. Έχει τη Μουδανιών που έχει πολύ εύκολη πρόσβαση και γρήγορη πρόσβαση. Έτσι. Και έχει και μια τεράστια επέκταση, θα έλεγα, όπου υπάρχει μια, θα έλεγα, πρωτόγνωρη ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά τώρα τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε 100 άδειες το χρόνο για οικοδομές μέσα στην επέκταση. 100. Δεν συμβαίνει αυτό και στα άλλα χωριά μας. Ποια? Δυστυχώς. Τριάδη, ποια είναι τα άλλα? Δεν τα ξέρω πολύ καλά. Για πείτε λίγο. Πείτε μας. Ο Δήμος Θέρμης προέρχεται από τη συνένωση του παλιού Δήμου Θέρμης, στον οποίο υπήρχαν 5 χρονιά. Δηλαδή η Θέρμη, το Τριάδη, η Ρεδεστός, το Ρήσιο και οι Ταγαράδες. 5 χωριά. Α, ναι. Okay. Και από τη συνένωση του πρώην Δήμου Βασιλικών και του πρώην Δήμου Μίκρας. Η Μίκρα έχει το Τρίλοφο, το Πλαγιάρι, την Καρδία και το Σχολάρι και το Άνω Σχολάρι, και τα Βασιλικά είναι Βασιλικά Σουρωτή Αγία Παρασκευή, Άγια Αντώνιος Μονοπήγαδο, Λιβάδι Περιστερά. Καταλαβαίνετε το, 400.000 στρέμματα. Άγιος Αντώνιος και Μονοπήγαδο, δεν τα ήξερα αυτά. Και τώρα τα ακούω, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Δήμαρχε. Είναι στο Δήμο Θέρμης και αυτά. Δεν το ήξερα, μόλις έγινα σοφότερος. Δεν το ήξερα. Εντάξει. Και οι ακροατές σας πολλοί δεν θα το ξέρανε. Σίγουρα. Θα το μάθουν και αυτοί. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος έκταση Δήμος, από τους μεγαλύτερους στον ομό Θεσσαλονίκης.
είμαστε μετά τους δήμους του Λαγκαδά, εμείς και τα κουφάλια. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα παραξενεύεται ο κόσμος. Λέει, έβγαλε το δήμαρχο για να κάνουμε αβάντα στο Δήμο Θέρμης. Όχι, δεν τον έβγαλα και αυτό το δήμαρχο. Το δήμαρχο τον έβγαλα γιατί διάβασα χθες ένα δελτίο τύπου που από του Δήμου και λέει: επίσκεψη στο δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο πραγματοποίησαν σήμερα δύο εξέχοντα στελέχη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον αρχηγό της ομάδας Αντρέ Βιερίνια και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κυριάκο Κυριάκο. Η επίσκεψη δεν είχε να κάνει με θέματα του ΠΑΟΚ, αλλά. Γιατί θέματα έχει να κάνει, να μας τα πει ο Δήμαρχος, μιας και έχουμε τον κατάλληλο, τον καταλληλότερο άνθρωπο. Για ποιο λόγο σας επισκέφθηκαν, Καταρχάς, συζητάμε και με τον ΠΑΟΚ για θέματα του ΠΑΟΚ, αλλά η χθεσινή επίσκεψη δεν ήταν για αυτό το λόγο. Με τον ΠΑΟΚ, γιατί συζητάτε. Μην πείτε για την επίσκεψη. Με τον ΠΑΟΚ, γιατί συζητάτε, αφού δεν θέλει να κάνει κάτι εκεί ο ΠΑΟΚ. Θέλει. Τι θέλει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά αυτά θα σας τα πει. Θα σας τα πούνε από τον ΠΑΟΚ, όχι εγώ. Τι έχουν αλλάξει, κάτσε για το Δήμο. Μισό λεπτό. Έχουν αλλάξει οι προθέσεις του ΠΑΟΚ σχετικά. Θέλει να αλλάξει προπονητικό κέντρο, να έρθει από εδώ. Α, θέλει για το προπονητικό κέντρο, μιλάμε, να φύγει από τη Μεσημβρία να έρθει στη Θέρμη. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια πόσα έχω ακούσει για τη Θέρμη. Ήμουνα και εκεί σε κάτι εκδηλώσει να γίνεται το μεγάλο συναστήριο. Εγώ. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, Δήμαρχε, φαντάζομαι. Γι' αυτό λέω. Μόνο εγώ πρέπει να έχω έρθει στις μισές. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ναι. Και ο Άρης ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Ναι. Προφανώς η Θέρμη είναι ένας εύκολος προσβάσιμο χώρος από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι σε πολύ καλή περιοχή, αναβαθμισμένος χώρος, ναι, με υποδομές. Έχει το υπέδαφος είχε προβλήματα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το υπέδαφος είχε προβλήματα. Εκεί θυμάμαι όταν ήταν να κάνει ένα κλειστό γυμναστήριο, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ένα τεράστιο. Μετά... λύνονται αυτά, τεχνικά λύνονται όλα. Λύνονται. Άρα λοιπόν, λέτε ότι είστε σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ για να πέρα από τη χθεσινή επικοινωνία, συνάντηση που είχατε με τον Βιερίνια και τον Κυριάκο. Είστε σε συζητήσεις τον ΠΑΟΚ για να φύγει από την Μεσημβρία και να έρθει να κάνει ένα προπονητικό κέντρο. Θα το κρατήσει εκείνο. Θα το έχει. Πώς. Θέλουν να κάνουν κάτι ανατολικά για να έχουν. Καταρχάς, όλοι οι ποδοσφαιριστές σχεδόν εδώ μένουν ανατολικά. Μα εγώ σας είπα ότι είστε ο πιο μοδάτος Δήμος εκεί πέρα. Γι' αυτό. Εδώ στην περιοχή της Θέρμης έχουμε 7. Είστε 7 από αυτούς που παίζουν. Ο Δήμος των celebrity είστε εκεί πέρα στη Θέρμη, γι' αυτό. Λοιπόν, ο Κυριάκος λοιπόν. Όχι, πριν πάμε σε αυτό, Δήμαρχε, να το εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σας. Είστε σε συζητήσεις εδώ και καιρό και είστε κοντά να συμφωνήσετε με τον ΠΑΟ και το προμοντικό κέντρο εκεί στη Θέρμη. Μόνο αυτό. Αυτό μπορείτε να μας το πείτε. Θα ήθελα τις λεπτομέρειες. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια. Να ανακοινώνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟ. Γενικό είναι αυτό, δεν είναι λεπτομέρεια. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, εμείς λειτουργούμε με βάση τις επιθυμίες, ναι, όσων ενδιαφέρονται των επενδυτών για την περιοχή. Σαφώς και μας ενδιαφέρει να επενδύσουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και όποια άλλη ομάδα να κάνει αθλητικά κέντρα στην περιοχή. Αυτά όπου γίνονται αναβαθμίζουν την περιοχή. Θα θέλαμε πάρα πολύ και αυξάνουν και την απασχόληση της περιοχής. Ναι, βέβαια. Και για εμάς, για το Δήμο μας, είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες επενδύσεις. Ωραία. Και είμαστε στη διάθεση να βοηθήσουμε όποιον ενδιαφέρεται. Ωραία. Άρα και ο Δήμαρχος είναι και ΠΑΟΚΣΙΣ, οπότε είναι, θέλει να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Ο Δήμαρχος μπορεί να είναι ΠΑΟΚΣΙΣ ατομικά. Ναι, ατομικά. Όταν λειτουργεί ως Δήμαρχος, λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστηρίζει. Ναι. Έτσι. Υποστηρίζει πάντα το συμφέρον της κοινωνίας και του Δήμου του. Ωραία. Είναι αυτό ωραίο να γίνονται και καταστάσεις εκεί μια χαρά. Γιατί στην αρχή έτσι πώς μας το είπατε, νόμιζα ότι ήθελε ο ΠΑΟΚ να κάνει το γήπεδο εκεί, αν δεν βρει άκρη με την Τούμπα. Όχι, δεν συζητάμε γι' αυτό. Ναι. Συζητάμε για αθλητικό κέντρο. Δεν έχετε τόσο μεγάλο χώρο για γήπεδο εκεί. Έχουμε και παραέχουμε. Άμα θελήσουν, έχουμε. Ο Άρης που θέλει να κάνει. Ο Άρης θέλει να κάνει. Ναι. Κοίταξε, ο Άρης έχει ένα αθλητικό κέντρο πάρα πολύ μικρό. Στο Ρίσιο, φέτος, ναι. Και φέτος το Ρίσιο είναι ιδιόκτητο, είναι του Άρη. Ναι. Στο Δήμο σας. Ένα γήπεδο όλο και όλο. Ναι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή γήπεδα για τις υποδομές του, δυστυχώς δεν έχει. Και ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα της πόλης και έχει πάμπολους
ποδοσφαιριστές μικρούς ηλικιακά, τα μικρά τμήματα, τα οποία χρειάζονται υποδομές. Και δυστυχώς ζητιανεύει, θα έλεγα, και ζητά υποδομές που δεν του ανήκουν. Γι' αυτό θέλει να φτιάξει και αυτός υποδομές. Μάλιστα. Και καλό είναι να φτιάξει υποδομές. Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο και ιστορικό σωματείο να μην έχει υποδομές για τους πιτσιρικάδες, τους λεγόμενους, για το μέλλον του αθλήματος. Ναι. Λοιπόν, από το γραφείο σας μιλάτε, Δήμαρχε. Αν μιλάτε από το γραφείο σας και είναι το τηλέφωνο του Δημάρχου αυτό, να πείτε στους τεχνικούς σας να το φτιάξουν, γιατί είναι χάλια το τηλέφωνο. Και... Πρώτη φορά ακούγεται έτσι και δεν ξέρω γιατί. Κάτι κρακούρ. Μπορεί να είναι και θέμα, μπορεί να έτυχε και η γραμμή. Εντάξει, μπορεί να μην φτάνει η τεχνική, να μην του αντικήσω. Λοιπόν, για πάμε στην επίσκεψη τη χθεσινή. Για ποιο λόγο ο Βιερίνια και ο Κυριάκος μένουν εκεί. Ο κύριος Βιερίνια και ο κύριος Κυριάκος μένουν εκεί. Δεν είναι δημότης ακόμα της Θέρμης, αλλά χθες σας επισκέφθηκαν. Γιατί? Ο Βιερίνια είναι εδώ χρόνια. Το ξέρω. Χρόνια και έχει αγορασμένο το σπίτι. Ναι. Αυτό που έχει αγοράσει και άλλο σπίτι από ό,τι ξέρω, εδώ στη Θέρμη. Έχει αγαπήσει τον τόπο. Παρά τα προβλήματα που έχει, είναι στο πιο ψηλό μέρος της επέκτασης. Δηλαδή σε ψηλά. Θέλει να έχει θέα, όρια αυτό. Με το πανόραμα. Ναι, είναι κάτω από το δρόμο το κεντρικό. Στην ίδια οικοδομή έχει αγοράσει και η κυρία Κουτζάρεβα. Έχει αγοράσει και ο Κυριάκος. Στην ίδια? Στην ίδια, ναι, εκεί. Στην από, ίδια έχουν πάρει από έναν όροφο, δηλαδή. Ο Βιερίνια, η Γκοντζάρεβα, ο Κυριάκος, όλοι μαζί μένουν εκεί. Ο Βιερίνια ξέρω ότι είναι τέρμα πάνω, αλλά για τους άλλους δεν έχω πάει. Το Σάββατο θα πάω να δω πώς είναι. Πάω να δω, να δούμε και κάποια προβληματάκια που έχουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτοικοι. Και εφόσον είναι κάτοικοι και είναι και γνωστοί, ναι. Γιατί βρισκόμαστε συχνά, γι' αυτό ήρθαν. Να συζητήσουμε εκεί για την περιοχή τους. Εννοείται ότι θα έχει το τέρμα, το τέρμα πάνω ο Βιερίνια, γιατί εκεί αποφασίζει η σύζυγος. Η σύζυγος θα κανονίζει όλα. Εκείνη αποφασίζει για όλα. Τα ξέρω εγώ. Πάντως εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι αγαπούν τον τόπο και την περιοχή και ενδιαφέρονται γι' αυτό και έχουν αποφασίσει να ζήσουν εδώ. Ναι, και γιατί δηλαδή, ήρθαν. Είναι συνειδητή επιλογή τους να ζήσουν εδώ. Γι' αυτό αγόρασαν. Τι ζήτησαν, τι ήρθαν να ζητήσουν από τον Δήμαρχο. Κάτι ήρθαν να ζητήσουν. Δεν ήρθαν να ζητήσουν τίποτα, ήρθαν να με ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχουν, ναι. Και θα δρομολογήσαμε κάποια πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα που έχουν εκεί το καλοκαίρι, τους δύο μήνες του καλοκαιριού, του 2-2,5 μήνες, είναι το ότι όταν πέσει η στάθμη από τις δεξαμενές μας, ναι. Εκεί δεν υπάρχει πίεση στο νερό. Αυτό λύνεται βέβαια με ένα τεράστιο έργο που κάνουμε τώρα, ένα έργο 20 εκατομμυρίων, με καινούργια δίκτυα, δεξαμενές, γεωτρήσεις, είναι ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πέφτουν λεφτά αυτό στο θα δήμο. Λυθεί μέχρι τέλος χρονιάς, θα έχει λυθεί αυτό. Θα δούμε τα άλλα, τα λιγότερο σοβαρά. Πέφτουν λεφτά στο Δήμο, πέφτουν λεφτά στο Δήμο, 20 εκατομμύρια τώρα είναι όχι, όχι χρήματα από το Δήμο, είναι όλα από προγράμματα. Όλα. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι χρήματα, που χρηματοδοτεί ο Δήμος, τώρα γίνεται ένα έργο αποχέτευση το οποίο το χρηματοδοτεί ο Δήμος, γιατί για τη Θέρμη, επειδή είναι στην επέκταση αυτό, έχει δοθεί πέρας αποχέτευσης του 2005-2004 που είχε τελειώσει η αποχέτευση του οικισμού. Ναι. Τώρα με την επέκταση έχουμε άλλες ανάγκες, αλλά τις φτιάχνουμε μόνοι μας. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Είστε ικανοί, είστε πολύ ικανοί και στο Δήμο. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Δημιουργείται μια πολύ μεγάλη πόλη. Να φανταστείτε ότι η Θέρμη είναι 800 στρέμματα. Η επέκταση είναι 3.500 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνει η Θέρμη όπως έγινε χρειάστηκαν 100 χρόνια. Τώρα πρέπει πάμε να φτιάξουμε σε 30 χρόνια, 20-30 χρόνια μια καινούργια πόλη. Έχει άλλες προδιαγραφές, έχουμε μεγαλεπίβολα σχέδια. Τέλεια. Βρίσκουμε χρήματα, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και σιγά σιγά προσπαθούμε να φτιάξουμε μια πόλη η οποία να μην έχει τη στενότητα που έχει η παλιά Θέρμη, ναι. Να είναι κάτι διαφορετικό. Σας προσκάλεσαν και στο τελικό, 21 Μαΐου, στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα πάτε? Κατώ.
Βέβαια. Τι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι σωστό. Θα πάω. Έχει και το συνέδριο του Πασόκ όμως, κοινά εκείνη την περίοδο, εκείνες τις μέρες. Θα μπορέσετε. Ναι. Θα πάω, γιατί. Όχι, λέω, σας προσκάλεσε. Ούτως ή άλλως κάτω θα είμαι. Α. Κάτω, Αθήνα δεν είναι. Ναι, Αθήνα. Είπατε εσείς, εγώ τα διαβάζω από το δελτίο τύπου. Γι' αυτό λέω ότι σας προσκάλεσαν, αλλά είπατε εσείς ότι ούτως ή άλλως, ρε παιδιά, εγώ εκεί θα είμαι για το Πασόκ, για το συνέδριο. Πασόκ Κινάλ. Θα πάω και στο συνέδριο, θα πάω και στο γήπεδο να δω την ομάδα. Έχω μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει. Ναι. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα, διψασμένη για τίτλο ομάδα, πολλά χρόνια είναι έξω από τίτλος, και θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να κερδίσουμε το μάτς και να πάρουμε το κύπελλο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, σαν να είστε αθλητικός συντάκτης, έτσι το είπατε. Ακριβώς έτσι είναι όπως το είπατε. Δηλαδή, έτσι το αισθάνομαι και γι' αυτό. Εδώ έχουμε ειδικούς αναλυτές. Εγώ είμαι φίλαθλος και θέλω να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε το μάτς. Να παίξουμε καλά όμως. Να δώσουμε τη χαρά στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αλλά αν δεν παίξουμε καλά, δεν είμαι από αυτούς που λέω παίξουμε, δεν παίξουμε, πρέπει να πάρουμε το κύπελλο, δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να παίξει καλά, έτσι όπως το είπατε ακριβώς. Σαν να έβγαλα αναλυτή αθλητικό συντάκτη να ομιλήσει για το τελικό. Τόσο τέλεια το είπατε. Λοιπόν, αυτό έτσι ακριβώς είναι. Να ρωτήσω κάτι. Εκείνο το τελευταίο κομμάτι που αναφέρονταν στην υποψηφιότητα του Κυριάκου με το Πασόκ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, γιατί το κόψατε από το δελτίο τύπου, τέλος. Σας μάλωσε κανένας? Όχι, εγώ ούτε το είδα το δελτίο τύπου. Α, ναι, ήταν στην αρχή η υποψηφιότητα. Παρεμπιπτόντως, λέει, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Κυριάκου για την υποψηφιότητά του στην Α Θεσσαλονίκη με το Πασόκ. Και μετά άλλαξε αυτό. Να ρωτήσετε τον Κυριάκο. Δεν μιλήσατε. Ό,τι τον αφορά, βγαίνει όπως το θέλει αυτός. Ναι, από το Δήμο ξεκίνησε αυτό, γιατί δεν το έχει ανακοινώσει. Ό,τι τον αφορά ακόμη και σε δελτίο τύπου του Δήμου, βγαίνει όπως το θέλει. Όχι, για ΠΑΟΚ μιλήσατε. Για Πασό και υποψηφιότητα δεν μιλήσατε με τον Κυριάκο, δηλαδή που θα είναι υποψήφιος. Αλλά δεν το έχει ανακοινώσει. Προφανώς δεν το έχει ανακοινώσει ο ίδιος. Ναι. Τα ανακοινώσατε εσείς, κατά λάθος. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Είστε εξαιρετικός. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.